Υπόμνημα με τα προβλήματα του Δήμου Δέλτα παρέδωσε ο Δήμαρχος Γιάννης Ιωαννίδης στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα κατά την επίσκεψη στο Δήμο στο πλαίσιο της προεκλογικής περιοδίας του. Και μιλάμε τώρα για μια περιοχή με τεράστια θέματα, τεράστια και κόσμος, πολίτες που έχουν έρθει στην περιοχή που είναι χαμηλού οικογενειακού εισοδηματικού προφίλ και έχουν ανάγκη, αυτή η περιοχή έχει ανάγκη τη δημόσια υγεία, έχει ανάγκη το δημόσιο σχολείο και έχει το δημόσιο αθλητικό κέντρο που έχει γίνει αθλητικό κέντρο εδώ και 20 χρόνια στον Δήμο. Άρα, Πρόεδρε, συγγνώμη στη διακοπή. Αν μιλάμε, εδώ ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στον ιδιωτικό γιατρό, δεν μπορεί να πάει στο ιδιωτικό σχολείο, είναι εργαζόμενοι και αγρότες. Άρα εδώ πέρα πρέπει να γίνουν βήματα για τη δημόσια προστασία του πολίτη. Και αυτό είναι το σημαντικό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, ο Δήμαρχος Δέλτα ανέφερε στον κύριο Τσίπρα τις προσπάθειες που γίνονται από το Δήμο για την αναβάθμιση της περιοχής, με σειρά έργων που έχουν κατατεθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα, ενώ επεσήμανε ότι η περιοχή έχει να δει σημαντικό έργο υποδομής εδώ και 30 χρόνια. Και αν θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε περιοχές, μία είναι αυτή η περιοχή που στηρίζεται η Δυτική Θεσσαλονίκη. Με ένα παράκτιο μέτριο από πολύπαθο, με καθιζήσεις στην περιοχή καλοκαιριού λόγω άντληση νερού, γιατί τροφοδοτούσε τη Θεσσαλονίκη χρόνια τώρα. Αέρια ρήπανση, Δήμαρχε. Δεν μιλάω για αέρια ρήπανση και υγειονομικά προβλήματα. Με τρένα εγκαταλειμμένα μέσα στους οικισμούς, πάνω από 1000 βαγόνια εγκαταλειμμένα από τον ΟΣΕ. Και είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Όταν ανέλαβα Δήμαρχος το 2019, το πρώτο που επισκέφθηκα ήταν ο ΟΣΕ και εργοσέ. Και τους είπα σηκώστε τα βαγόνια. Είναι 15 και 20 μέτρα από σπίτια, βαγόνια που έχουν λαιλατηθεί. Πώς τα έχουν πετάξει. Είναι πεταγμένα. Είναι τρομερό. Είναι σε παλιές ράγες. Θα σας δείξουμε, θα σας στείλουμε δημοσιογράφοι αν θέλετε και φωτογραφίες. Είναι 1000 βαγόνια και περισσότερα. 1000 βαγόνια. Είναι τριτοκοσμικό αυτό που συμβαίνει. Δίπλα είναι σπίτια, είναι στίες, να το πω και καταφυγής πολλές φορές και παραβατικών στοιχείων. Είναι ο ΣΕ δεν έρχεται ούτε καν να καθαρίσει εκεί πέρα, τις γραμμές δηλαδή τις παλιές, και είναι αυτές οι γραμμές που ένα αίτημα που έχουμε χρόνια εδώ στη δυτική πλευρά είναι το μέσο σταθερής τροχιάς. Δεν έχουμε ποτέ. Στη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Ιωαννίδης ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τα προβλήματα με την έλλειψη πόσιμου νερού στον Αξιό. Υπογραμμίζοντας ότι σε μια περιοχή όπου περνάνε η αγωγή της ΕΙΑΘ μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν υπήρξε πρόβλεψη για την υδροδότηση περιοχής με πόσιμο νερό. Πληροφορία που ο Αλέξης Τσίπρας μετέφερε και στην ομιλία του στη Σύνδο. Θέματα της δημόσιας υγείας. Έχουμε, όχι, δεν έχουμε δύο κέντρα υγείας. Ένα στη Χαλάστρα και ένα στην περιοχή των Διαβατών. Τα Διαβατών έχει πάνω από 120.000 επισκέψεις. Είναι τεράστιο, έχει υποστελέχωση και της Χαλάστρας ακόμη μεγαλύτερη υποστελέχωση. Δηλαδή λείπουν γενικοί καταναλωτικότητες γενικών γιατρών, παιδιάτρων, οδοντιάτρων, λείπουν αυτές εδώ. Έτσι, και αναγκάζεται, και αναγκάζεται τώρα αυτός ο πολίτης με το χαμηλό προφίλ του οικονομικό να καταφύγει στον ιδιώτη και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό εδώ, έτσι, για μια περιοχή που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Άρα πρέπει από εδώ να σηκωθεί, να το πω έτσι, ένα μήνυμα που έχει να κάνει με τη δημόσια προστασία και με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τα υγειονομικά που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι εδώ πέρα. Και με έργα που να δώσουμε στους πολίτες, να το πω, αθλητικά κέντρα. Γιατί δεν υπάρχει εδώ. Δεν έχετε πρόβλημα να φτιάξετε τα αθλητικά κέντρα. Όχι. Εμείς σαν αυτοκίνητες. Μετά την πανδημία έχουμε. Παρόλο που. Το φιλόδημο δεν πήρα τίποτα. Ναι, έχω και στο Τρίτσι έβαλα, τα οποία έχουν καθυστερήσει. Δεν μου εγκρίνανε πάρα πολλά. Ελάχιστα εγώ τουλάχιστον 2-3 μελέτες έχω πει. 4 μελέτες έχουν πάρει και το δίκτυο ανακατασκευής νερού. Και εδώ στην περιοχή που μιλάμε, να σας πούμε και το πιο τραγικό, 30 χρόνια ο πολίτης δεν είχε να πει νερό εδώ πέρα. Ξέρετε ότι είναι αποκομμένος από πόσιμο και διάβιας νερό. Εδώ. Τώρα, επί θητείας δικής μου, κάναμε μελέτη την καταθέσαμε μας τη χρηματοδοτή από το ημιπερά και βάλαμε ανάδοχο πριν ένα χρόνο και επιτέλους οι άνθρωποι θα πιούνε νερό. Όχι νερό να πιείς, ούτε να το βάλουν στο φαγητό τους δεν μπορούν. Και ούτε και να πληθούν αν έχεις κάποια αλλεργική πάθηση. 20 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, όλη η αγωγή της ΕΙΑΘ περνάνε από εδώ πέρα για να τροφοδοτήσουν τη Θεσσαλονίκη από την Αραβισσό. Και εδώ δεν έχουν νερό να πιούν. Είναι τραγικό και προσβάλλεται η ανθρώπινη προσωπικότητα. Ο Δήμαρχος Δέλτα τόνισε τις ελλείψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως την έλλειψη μέσου σταθερής τροχιάς, καθώς και σε υποδομές και σε έργα διπλημμυρικά και ανάπτυξης.